Θα δούμε τώρα πώς όταν έδινε μία με τη φωνούλα του συνέντευξη παλαιότερα, πριν από χρόνια, όχι τώρα, πριν από χρόνια, έλεγε τα εντελώς αντίθετα και επιχειρηματολογούσε για αυτά τα οποία υποστήριζε. Για να δούμε Άδωνη Γεωργιάδη να δίνει συνέντευξη στην κυρία Τζένι Μπαλατσινού όταν ήταν στις τηλεοπτικές της Δόξης, νυν σύζυγο του Υπουργού του κυρίου Κικίλια. Πάμε να τα θυμηθούμε. Η γνώμη σου ποια είναι τώρα πλέον που οι ομοφυλόφιλοι μπορούν να παντρευτούν, μπορούν να υιοθετήσουν παιδί? Το να υιοθετήσουν παιδί δεν είναι υπέροχη, δεν το θεωρώ καλό. Πιστεύεις ότι πρέπει να υπάρχει το αντρικό και το γυναικείο πρότυπο? Νομίζω ότι αν το επιτρέψουμε θα είναι σαν να επιβάλλουμε σε ένα παιδί ότι θα πρέπει να έχει μια τελείως διαφορετική αντίληψη από την οικογένεια του μυαλού. Και αυτό δεν είναι σωστό. Ο θεωρώ εξαιρετικά ομοφοβική και απαράδεκτη τη δήλωση που έκανε χθες ο βουλευτής Λέσβου του Πασόκ στην ΕΡΤ, ότι αν μεγαλώνουν αυτοί παιδιά θα τα κάνουν ομοφυλόφιλους. Είναι σαν να λέμε ότι θα κάνουν κάτι κακό οι άνθρωποι αυτά τα παιδιά που θα πάρουν. Αυτό η είναι... γνώμη σου ποια είναι τώρα πλέον που οι ομοφυλόφιλοι μπορούν να παντρευτούν, μπορούν να υιοθετήσουν παιδί? Το να υιοθετήσουν παιδί δεν είναι υπέροχη, δεν το θεωρώ καλό. Πιστεύεις ότι πρέπει να υπάρχει το αντρικό και το γυναικείο πρότυπο? Νομίζω ότι αν το επιτρέψουμε θα είναι σαν να επιβάλλουμε σε ένα παιδί ότι θα πρέπει να έχει μια τελείως διαφορετική αντίληψη από την οικογένεια του μυαλού. Και αυτό δεν είναι σωστό.